Το πρώτο του καρναβάλι διοργανώνει την ερχόμενη Κυριακή 6 Μαρτίου στις 3 το μεσημέρι ο νεοειδριόμενος πολιτιστικός σύλλογος κατά κόλλου, ο Φάρος, με προσωρινό διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Σπύρο Χιόνι πρόεδρο, Ηλία Μπερτσάτο αντιπρόεδρο και Νίκο Βέρα υπεύθυνο τύπου και δημοσίων σχέσεων, καθώς και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Καρναβαλιού Αντωνία Αρβανιτάκη, Ελένη Λιβέρη και Μαρία Μπαλάσκα. Αυτή τη χρονιά το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου αποφάσισε να διοργανώσει τη μεγάλη γιορτή του Καρναβαλιού στην περιοχή του Κατακόλου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Σπύρος Χιόνης, να δώσουν χαρά και χρώμα στο Κατάκολο και τους κατοίκους του. Αναγγείλουμε το πρώτο μας καρναβάλι στο Κατάκολο για την Κυριακή 6 Μαρτίου και ώρα 3. Σαν παρένθεση θα ήθελα να πω ότι μέσα στο λίγο χρονικό διάστημα αυτό που είμαστε σαν σύλλογος, χάρη στην αυτοθυσία, στον εθελοντισμό και στο μεράκι των μελών μας και των φίλων μας, φτάνουμε στο σημείο να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση που θέλουμε να δώσουμε χαρά και χρώμα στο Κατάκολο και στους κατοίκους της περιοχής. Θα ήθελα τώρα να έρθω στο πρόγραμμα. Την Κυριακή στις 3 η ώρα θα υπάρχει εκκίνηση από τη Σικιά με άμαξα, με το γαμπρό και την ύφη πάνω στην άμαξα, με μουσικά όργανα και με 4 γκρουπ. Τα οποία τα γκρουπ θα είναι ένα γκρουπ από το Κατάκολο, από το Νίπιο μέχρι Μεγάλους, θα είναι ένα γκρουπ νεολαίας, άλλα 2 γκρουπ, βλέποντας και κάνοντας. Μέρα με την ημέρα αυξάνεται το ενδιαφέρον και ο αριθμός των ατόμων που θέλουν να συμμετάσχουν. Αλλά καλούμε και όσους θέλουν στην εκκίνηση που θα γίνει στη Σικιά να είναι παρόντες μαζί μας και όλοι μαζί συντεταγμένοι θα πάμε την ποδαράτα, τη λεγόμενη ποδαράτα του καρναβαλιού, με όλη τη διαδρομή, τον κεντρικό δρόμο, την αγορά, και ο γαμπρός και η νύφη θα κατέβουν από την άμαξα στο σημείο του τουριστικού περιπτέρου και μετά πεζοί από το καινούριο πεζόδρομο θα κατευθυνθούμε στην πλατεία που θα γίνει ο παραδοσιακός γάμος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το καρναβαλιού αυτό θα ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής από το σημείο της Σικιάς και θα ακολουθήσει η λεγόμενη ποδαράτη μέσα στο κέντρο του Κατακόλου, όπου εκεί θα γίνει και ο παραδοσιακός γάμος, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η γλέντι με τη συμμετοχή του χορευτικού συλλόγου Οι Μωραΐτες. Κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, οι γυναίκες μέλη του συλλόγου θα προσφέρουν στον κόσμο φαγητά, γλυκά και άφθονο κρασί. Ο σύλλογος μας δεν θα είναι μόνο για εκδρομές και για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ο σύλλογός μας θα έχει με επίκεντρο τον άνθρωπο και στηρίζουμε και την αιμοδοσία που θα γίνει το πρωί στο κοινοτικό κατάστημα από το πρωί στις 9 μέχρι τη 1.30 που γίνεται με πρωτοβουλία του ιερέα μας, του κυρίου Παναγιώτη Αθανασόπουλου. Επίσης, όπως ανέφερε ο κ. Χιόνης, την Κυριακή το πρωί, από τις 9 το πρωί έως τις 1.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Συλλόγου στον Κατάκολο εθελοντική αιμοδοσία, πρωτοβουλία του ιερέα του χωριού Παναγιώτη Αθανασόπουλου, την οποία ο Σύλλογος θα στηρίξει.